Κοιτάξτε, για μας η επαφή αυτή που κάνουμε με τους εργαζόμενους και με τα σωματεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, είναι πολύ διαφορετικό να είναι κανείς στο Υπουργείο και να προσπαθεί να κάνει ένα σχεδιασμό από εικόνες που μπορεί να αποκτά με κάποιες συναντήσεις εκεί ή με πολύ συγκεκριμένους εκπροσώπους φορέων. Είναι πολύ διαφορετικό να πηγαίνει και να επισκέπτεται τα εργατικά κέντρα και να βλέπει τους εργαζόμενους και τα πρωτοβάθμια σωματεία. Δηλαδή, εμείς πάντα ζητάμε να έρχονται και εκπρόσωποι πρωτοβάθμιων σωματείων για να αποκτούμε ακόμη καλύτερη εικόνα. Μέσα από αυτό που έχουμε κάνει τον τελευταίο καιρό, που έχουμε πάει ήδη σε κάποιες περιοχές και θα το συνεχίσουμε όλο το υπόλοιπο διάστημα, βλέπουμε και εμείς ότι τα προβλήματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, αρχίζουν και γκρουπάρονται τα προβλήματα που καταθέτουν οι άνθρωποι της εργασίας. Συγκεκριμένα ζητήματα για τις συλλογικές συμβάσεις, συγκεκριμένα ζητήματα για τις εργατικές κατοικίες, είναι πια πολύ, πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Η βούληση υπάρχει, η πρόθεση υπάρχει, εντάξει, μπορείτε να την αμφισβητήσετε άλλη μόνο, αυτό είναι το δικαίωμα και της οποιασδήποτε πολιτικής διαφωνίας. Εμείς λειτουργούμε σε ένα δεδομένο πλαίσιο, ένα δεδομένο συσχετισμό δυνάμεων. Αυτή είναι η πολιτική μας παρέμβαση και η επιλογή. Αλλά υπάρχει και ένα πέρα από την ουσία και από το να καταγράφουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα σε κάθε περιοχή και να δίνουμε συγκεκριμένες λύσεις όσο περνάει από το χέρι μας, υπάρχει και ένα συμβολικό, το οποίο έχει να κάνει με την απαξίωση που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια στο συνδικαλισμό. Ο λόγος που συναντάμε τα εργατικά κέντρα είναι μεταξύ άλλων για να δείξουμε ότι εμείς σεβόμαστε το συνδικαλισμό, σεβόμαστε τους ανθρώπους που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους και σεβόμαστε όλη την εσωτερική διαδικασία της εκπροσώπησης των εργαζομένων και από τους συνδικάτων. Θεωρούμε κομβική, το είπε πριν ο κ. Σιλιόπουλος, ότι και ο καλύτερος κρατικός μηχανισμός να υπάρχει και το καλύτερο θεσμικό πλαίσιο να υπάρχει, αν δεν υπάρχει ένα σωματείο ενεργό να προστατεύσει τους εργαζόμενους, να απαιτήσει περισσότερα πράγματα, να σηκώσει ασπίδα στην εργοδοτική αυτοκρισία, δεν θα λειτουργήσει τίποτα. Άρα, με έναν τρόπο και συμβολικά και συμβολικές είναι οι κινήσεις μας πέρα από ουσιαστικές. Ότι δηλαδή δεν συμμεριζόμαστε μια εικόνα που είχε δεδοθεί τα προηγούμενα χρόνια ότι οι συνδικαλιστές δεν εκπροσωπούν τίποτα ή δεν υπάρχει κάποια αξία στα εργατικά κέντρα κλπ. Για τα ειδικότερα ζητήματα, να σας πω ότι για το κομμάτι των εργατικών κατοικιών, για το σκέλος αυτό, έχουμε αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες το τελευταίο διάστημα. Περάσαμε και από πρωτοβουλίες και ειδικές τροπολογίες. Για να περάσουν πλέον αυτές οι εργατικές κατοικίες στα χέρια των ιδιοκτητών τους, το να γίνουν πραγματικοί ιδιοκτήτες των εργατικών κατοικιών. Είναι ένα πρόβλημα που το ξέρουμε, κρατάει από το 1975 ακόμη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τα σπίτια τους στα χέρια τους και αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες για να πάρουν οριστικά παραχωρητήρια. Μεταξύ αυτών που κάνουμε θα υπάρχει μια ενιαία τιμή για τα ακίνητα σε όλη τη χώρα. Θα αυξηθούν οι δόσεις για την αποπληρωμή και θα υπάρχει και μια σημαντική μείωση είτε μέσω του παγώματος των επιτοκίων είτε μέσω κάποιων περικοπών στα οφειλόμενα. Δηλαδή από τα νούμερα που έχω εγώ, γιατί είναι νούμερα για όλη τη χώρα, τώρα το πραγμάτων δεν είναι προφανώς για όλη τη χώρα, από το 1,5 δις που είναι τα συνολικά οφειλόμενα θα κατέβει στα 900 εκατομμύρια. Άρα αυτό θα σημαίνει σημαντική μείωση για τους ανθρώπους που έχουν οφειλές. Για τις προσλήψεις, παρότι δεν είμαι στο δημόσιο τομέα, προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, καταλαβαίνω ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και ότι υπάρχει, όπως ξέρετε και εσείς, ένας περιορισμός σχετικά με την αναλογία των προσλήψεων, όμως θέλω να σημειώσω ότι ιδίως στον τομέα της υγείας. Τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει περισσότερες προσλήψεις από ό,τι έγιναν όλα τα προηγούμενα 5 χρόνια και ότι μεταξύ άλλων, είχαμε πρόσφατα και 4.000 θέσεις εργασίας μέσω ΑΕΔ σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία. Πέρα από τις μόνιμες θέσεις, αυτές οι 4.000 θέσεις εργασίας που άνοιξαν. Τώρα, ειδικά για το ζήτημα των δύο επιχειρήσεων που αναφέρθηκαν, δηλαδή και της βιομηχανίας ζάχαρης αλλά και του Μαρινόπουλου, νομίζω ότι δεν είναι δίκαιη η κριτική ότι η κυβέρνηση δεν έχει βοηθήσει σε αυτά τα δύο ειδικότερα ζητήματα. Δηλαδή και στο Μαρινόπουλο υπήρξε μια ισχυρή παρέμβαση για να μπορέσει να βρεθεί μια διάδοχη κατάσταση και αυτή θα λειτουργήσει πια όπως φαίνεται, αλλά και στο ζήτημα της ζάχαρης νομίζω ότι η παρέμβαση μας ήταν αρκετά καθοριστική για να λειτουργήσει και να είναι αυτός ο φορέας οικονομικής δραστηριότητας που στηρίζει την περιοχή. Ειδικότερα προβλήματα
πράγματα θα τα βλέπουμε και θα τα λύνουμε. Δεν μπορώ να λέω ούτε μεγάλα λόγια, ούτε πράγματα που μπορεί να μην γίνουν αύριο. Η πρόκλησή μας είναι να υποστηρίξουμε κάθε τρόπο τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας. Αν δεν θέλαμε να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους να δώσουμε τη μάχη, ούτε στην αξιολόγηση θα στυλώναμε τα πόδια για τις συλλογικές συμβάσεις, ούτε θα έπρεπε να εγώ σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα. Ξέρουμε τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας, τα φαινόμενα που μας καταγγέλλονται και εμάς καθημερινά, αλλά και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, δείχνουν μία έξαρση των αυθαιρεσιών. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε όλες τις πιθανές ιδέες για να αποφύγει κανείς την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Μπορούμε όμως να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν με τους ελεκτικούς μηχανισμούς για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Δεν θα μπορούσαμε να συλλάβουμε κάθε πιθανή σκέψη κάποιου που θέλει να παραβιάσει την εργατική νομοθεσία. Όμως γι' αυτό επιμένω ότι η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων είναι κομβική. Διότι όταν έχεις ένα σωματείο, μια συλλογική σύμβαση σε κλαδικό επίπεδο να δημιουργεί κάποιους βασικούς όρους, ένα δίχτυ προστασίας και τα φαινόμενα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας μειώνει. Και κλείνοντας, άκουσα με προσοχή αυτό που είπε ο εκπρόσωπος από το ΠΑΜΕ σε σχέση με την επιδότηση επιχειρήσεων που έχουν απλήρωτους τους εργαζόμενους. Η πρόθεσή μας είναι να μην πηγαίνει ούτε ένα ευρώ δημόσιο χρήμα σε όσους παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία. Και θα το δείτε αυτό σύντομα να μεταφράζετε που σας είπα τώρα, που σας θα βάλετε και θα πείτε σε μια άλλη ωραία ευγενής πρόθεση, θα το δείτε πολύ σύντομα να μεταφράζετε και σε θεσμικό πλαίσιο. Για την ανεργία, συζητήσαμε ήδη και με στο Εργατικό Κέντρο της Ορεστιάδας. Θα κάνουμε μια πιο ειδική δουλειά για να δούμε ένα πρόγραμμα που μένει στο κειμένο για την περιοχή. Γιατί νομίζω ότι μόνο έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή τη στιγμή. Με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για το ΚΟΜΟ, όχι με τα υπόλοιπα προγράμματα.